Ξεσκόνισμα στα βιβλία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λίγο πριν αναλάβει τον εποπτικό της ρόλο, η Φραγκφούρτη θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα βρεθεί με ορολογιακές βόμβες στα χέρια της. Το Νοέμβριο ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης, που θα ολοκληρωθεί σε 3 στάδια και μέσα σε 12 μήνες. Μεταξύ των 92 τραπεζών που θα μπουν αρχικά στο μικροσκόπιο θα είναι οι 4 ελληνικές συστημικές και 4 από την Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα πέρασε και στο παρελθόν από τεστ αντοχής, που αποδείχτηκαν αποτυχημένα αφού δεν προέβλεψαν τις κρίσεις σε Ιρλανδία, Ισπανία και Κύπρο. Για να αποφύγει επανάληψη των ίδιων λαθών, η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι πολύ πιο αυστηρή, κυρίως κατά την αξιολόγηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στους ισολογισμούς. Η ανακοίνωση προκάλεσε νευρικότητα στην τραπεζική αγορά και κύμα ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές. Το μέγα ερώτημα είναι ποιος θα κληθεί να καλύψει πιθανές τρύπες στα κεφάλαια των τραπεζών.